Να πούμε καλό πρωινό στον κύριο Νίκο Λαρδά. Είναι ο υποψήφιος δήμαρχος Ικαρίας με τη λαϊκή συσπήρωση. Καλή σας ημέρα, κύριε Λαρδά. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, είσαστε στον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών. Ποιο είναι το κάλεσμα που απευθύνεται, κύριε Λαρδά? Κοιτάξτε, είναι μια ιστορία που λίγο πολύ την έχουμε ξαναδεί στο νησί. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο, δεν είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναζήσει. Ουσιαστικά το δίλημα το οποίο μπαίνει, έχουμε ένα εκλογικό αποτέλεσμα, έχει την αποτύπωσή του το νέο Δημοτικό Συμβούλιο, έχει διαμορφωθεί η εκπροσώπηση με το νέο εκλογικό σύστημα όσων παρατάξεων συμμετείχαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι ένα αποτέλεσμα που βεβαίως είναι καθόλου σεβαστό. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα δίλημα το οποίο μπαίνει μπροστά στον δεύτερο γύρο για όλους τους Καριώτες και ιδιαίτερα για όσους έκαναν μια άλλη επιλογή την πρώτη Κυριακή. Και το βασικό δίλημα είναι αν εκτιμούν ότι θα πρέπει να συνεχίσει ο Δήμος της Ικαρίας και ιδιαίτερα η Δημοτική της Αρχή να βρίσκεται στο πλευρό του λαού και των αγώνων του για την ανακούφιση, τέλος πάντων, προκύπτει από μια σειρά ζητήματα από την εφαρμοζόμενη πολιτική, είτε αυτή έχει να κάνει με τη σημερινή κυβέρνηση, είτε από προγενέστερα σχήματα, όποια τέλος πάντων απόχρωση και αν υπάρχει από την πολιτική που δημιουργεί μια σειρά ζητήματα σε όλη την Ελλάδα κατ' επέκταση και στην Ικαριά. Αν θέλετε, στην Ικαριά υπάρχουν ιδιαιτερότητες, γιατί είναι όσο μικραίνει η κλίμακα, όσο απομακρύνεσαι από τα μεγάλη στεριά, τα ζητήματα αποκτούν άλλη διάσταση. Είναι όλα πιο προβληματικά από το να φτάσει σε ένα γιατρό, από το να μπορέσει ο Δήμος να αντιμετωπίσει στοιχείοδο στις υπηρεσίες του, από τα ζητήματα της εκπαίδευσης, των συγκοινωνιών. Έχουν όλα τέλος πάντων μια άλλη διάσταση που δεν είναι ένα τοπικό πρόβλημα. Είναι τέλος πάντων το αποτέλεσμα της γενικότερης πολιτικής και πώς τέλος πάντων αυτό εκφράζεται σε μια περιοχή. Άρα το σημαντικό δίλημα που έχουν μπροστά τους Ικαριώτες είναι αν θέλουν μια δημοτική αρχή που να συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των λαού και των αγώνων του, ή αν εν πάση περιπτώσει θέλει μια δημοτική αρχή η οποία θα περιοριστεί στο να κάνει μια διαχείριση των υπηρεσιών του Δήμου με έναν τρόπο τέλος πάντων, αν θέλετε, τεχνοκρατικό, αν θα μπει στη διαδικασία να εξετάσει την εκχώρηση υπηρεσιών του Δήμου στους ιδιώτες που έχουν την εντός εισαγωγικών μαγική λύση για τα πάντα. Και αυτό τέλος πάντων δεν είναι κάποιες καινοφανείς ιδέες που για πρώτη φορά ακούμε, είναι ουσιαστικά η ουσία της αντιπαράθεσης που είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα για το πώς εκτιμούμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν μια σειρά ζητήματα. Και βέβαια να ξαναπούμε ότι αυτό που μπαίνει στην κρίση των Ικαριωτών δεν το βλέπουν για πρώτη φορά. Αυτό που βρίσκεται απέναντι από το συνδυασμό της λαϊκής συσπήρωσης είναι ουσιαστικά μια συμμαχία που, παρά το ότι δεν έχει την επίσημη κομματική στήριξη που είχε το 2010, εξακολουθεί να υπάρχει, να είναι αυτούσια. Έχει τέλος πάντων το βασικό της πυρήνα, ένα αντικουκουέ πνεύμα. Και αυτό τέλος πάντων εκφράζεται και στον τρόπο που τοποθετούνται και στον τρόπο που σκέφτονται. Και εν πάση περιπτώσει την επομένη των εκλογών, ο καθένας των εκλογών μπορεί να δηλώνει ό,τι θέλει και να αυτοπροσδιορίζεται όπως θέλει. Αλλά την επομένη των εκλογών δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ζητήματα με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που του επιτάσσει η ιδεολογικοπολιτική του συμπρόσωπη. Δεν μεταλλάσσεται κάποιος επειδή δηλώνει ότι είναι κάτι άλλο ή ότι δεν λέει τι είναι. Άρα από αυτή την άποψη το σημαντικό δίλημα είναι η δημοτική αρχή. Θέλουν οι Καριώτες. Καλούμε λοιπόν να υποστηριχθεί ο συνδυασμός της λαϊκής συσπήρωσης, γιατί εκτιμούμε ότι σε ό,τι αφορά το πώς παρεμβαίνουμε, αναδεικνύουμε και παλεύουμε μια σειρά ζητήματα που αφορούν τόσο την λειτουργία του Δήμου, όσο πολύ περισσότερο τα κοινωνικά ζητήματα που υπάρχουν στο νησί και είναι πολλά και δυστυχώς θα συνεχίσουν να είναι πολλά για την επομένη των εκλογών. Εκτιμούμε ότι, πώς να το πω, έχουμε δώσει εξετάσεις σε αυτό το μάθημα και έχουμε πολύ καλές επιδόσεις. Ναι. Από την άλλη, είναι γνωστό ακόμα και σε όσους δεν επέλεξαν τη λαϊκή συσπήρωση ότι και σε επίπεδο, πώς να το πω, συμμαζέματος, διαχείρισης των υπηρεσιών του Δήμου, των οικονομικών του, της αποτελεσματικότητας ως προς την διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων πέραν των μίζρων οικονομικών που εκ της νομοθεσίας δικαιούται ο Δήμος της Ικαριάς να διαχειριστεί. Επίσης έχουν γίνει σημαντικότατα βήματα για απόσπαση χρηματοδοτήσεων, όχι για έργα βιτρίνα, αλλά για έργα σοβαρών υποδομών που λείπουν από το νησί και έχει ανάγκη η κοινωνία. Και θεωρούμε ότι και αυτό είναι ένα μέτρο σύγκρισης και ένα κριτήριο ψήφου σχετικά με τη διαφορετική αντίληψη που βάλαμε στη λειτουργία του Δήμου ως προς το πώς αναδεικνύουμε, παλεύουμε ζητήματα και αποτυπώνεται πια τα τελευταία δύο χρόνια και μια αποτελεσματικότητα όλης αυτής της προσπάθειας. Και με βάση τέλος πάντων αυτό το
δεδομένο αυτό το πλαίσιο, με βάση το ποιο βρισκόμαστε στον δεύτερο γύρο, καλούμε κάθε καλοπροαίρετο άνθρωπο από αυτούς που επέλεξαν κάτι διαφορετικό στον πρώτο γύρο, και αν θέλετε έχουν και επιφυλάξεις και επιμέρους διαφωνίες με αυτό που εκφράζουμε, να απαντήσουν σε αυτό το βασικό δίλημα. Και πολλοί από αυτούς που ίσως δεν είναι, ή σου λέει όλος εντάξει μωρέ, ήρθα ψήφισα, έβγαλα το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί να έρθω να ψηφίσω τη Δεύτερη Κυριακή, ή και σε έναν κόσμο ο οποίος μπορεί να λέει ότι τώρα ψηφίζω πρόσωπα, το ένα είναι το συγκεκριμένο πρόσωπο, το άλλος μου λέει ότι είναι τεχνοκράτης, ότι έχει επιτελείο, ότι έχει διασυνδέσεις, ότι έχει γνωριμίες και άμεσα θα μου λύσει τα προβλήματα. Νομίζω θα τα έχετε ακούσει και καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, κύριε Λαρδά. Αλλά κοιτάξτε, καταρχήν και σε αυτό το επίπεδο εμείς λέμε ότι δεν είναι το θέμα το πρόσωπο. Δεν είναι το ίδιο. Με τη δικιά μας τη σκέψη και τη δικιά μας προσέγγιση, ναι, δεν είναι το θέμα στο πρόσωπο. Από εκεί και πέρα, από πλευράς επιτελείου και το τι έχει εκλεγεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν ζητήματα της καθημερινότητας και να ανοίξουν ζητήματα, και από αυτήν τη σκοπιά, οι δημοτικές ομάδες που έχουν εκλεγεί και διεκδικούν την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Το πώς έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα καθημερινότητας του Δήμου, το πώς τέλος πάντων έχουν συμμαζευτεί μια σειρά ζητήματα και στο πώς, εν πάση περιπτώσει, έχουμε, ξαναλέω, προσπαθήσει να εξασφαλίσουμε, να αποσπάσουμε χρηματοδοτήσεις από κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο στην κατεύθυνση δημιουργίας υποδομών και υπεράσπισης του δημόσιου χαρακτήρα των δομών. Γιατί μπαίνει και αυτό τέλος πάντων στο τραπέζι. Είναι ένα θέμα αν θα κάνουν μια επιλογή που την επομένη των εκλογών μπορεί να βρουν απέναντί τους οι καριώτες ως προς την εκχώρηση των δημόσιων υπηρεσιών του Δήμου ή μέρους του. Δηλαδή το ότι συζητούνται ζητήματα που έχουν σχέση με τη διαχείριση των απορριμμάτων, με την λειτουργία των ιαματικών πηγών, άλλων υποδομών του Δήμου, το πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της στοχοποίησης της Ικαριάς από ενεργειακούς όμιλους που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στο πώς θα διασφαλιστεί η κυριότητα του Δήμου σε κάποιες χιλιάδες στρέμματα στον ορεινό όγκο της Ικαριάς, ζητήματα που για πρώτη φορά άνοιξαν με αυτή τη δημοτική αρχή και έχουν φτάσει, τέλος πάντων, μέχρι εκεί που έχουν φτάσει. Άρα το πώς θα μπει στο ζύγιο όλη αυτή η ιστορία μέσα σε μια πρακτική εμπειρία, μια συγκεκριμένη πολιτική στόχευση, με κάποιους σχεδιασμούς που είναι τέλος πάντων αμφιλεγόμενους από την άλλη πλευρά, αν όχι τέλος πάντων επικίνδυνους, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει ο καθένας να λάβει την ευθύνη. Δεν είναι θέμα ποιος είναι πιο ωραίος, ποιος μπορεί να τα πει καλύτερα. Αντιπαρατίθενται δύο διαφορετικές αντιλήψεις για την τοπική διοίκηση, τόσο ως προς τη λειτουργία της τοπικής διοίκησης, όσο και ως προς την παρέμβαση του Δήμου στα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία, ακόμα και όταν δεν είναι υπηρεσία του, δεν είναι αρμοδιότητά του. Πολύ εύκολα μπορεί να πει κάποιος ότι το τι συμβαίνει στην κοινωνία μου δεν είναι αρμοδιότητά μου, άρα δεν μπορώ, δεν πρέπει να παρέμβω. Μάλιστα. Λένε πολλοί, κύριε Λαρδά, θα το έχετε ακούσει και εκεί, τώρα καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, ότι εντάξει, η λαϊκή συσπήρωση δεν λέει ψέματα, λέει την αλήθεια, που πολλές φορές μπορεί να είναι και ενοχλητική, αλλά καλεί το λαό να παλέψει μαζί με την τοπική, μαζί με τη δημοτική αρχή, μαζί με το Δημοτικό Συμβούλιο, μαζί με τους φορείς και τα σωματεία, να παλέψουν, να διεκδικήσουν λύσεις κτλ. Ενώ η άλλη πλευρά του λέει, μη στεναχωριέσαι, κάτσε, ψήφισε με, εξουσιοδότησέ με, και εγώ θα είμαι εκεί για να τρέξω για σένα, θα τα κανονίσω εγώ. Εσύ δεν θα ασχοληθείς καθόλου ή, εν πάση περιπτώσει, θα ασχοληθείς λίγο, ψήφισες, τελείωσε. Και θα με κρίνεις στο τέλος της τετραετίας. Κάπως έτσι μπορώ να το δω. Και καμιά φορά, ξέρετε, φαίνεται και πιο ευχάριστο. Ωραία, ας πούμε, αφού σε ψήφισα, μετά σε ελέγχω. Τι λέτε, κύριε Λαρδά, γι' αυτό? Κοιτάξτε, καταρχήν και όλη την προηγούμενη περίοδο, αλλά και αυτό το χρονικό διάστημα, λέμε πολύ καθαρά το τι συμβαίνει στην τοπική διοίκηση, τι συμβαίνει στα οικονομικά της χώρας, τι συμβαίνει τέλος πάντων σε όλη την κοινωνία. Δεν έχουμε λόγους να προσπαθήσουμε να πούμε κάτι διαφορετικό. Όντως δεν είπαμε ποτέ ψέματα, παρουσιάζουμε πάντοτε την αλήθεια με συγκεκριμένα στοιχεία, ακόμα και όταν αυτή δεν είναι ευχάριστη. Mm-hmm. Ακόμα και όταν ένα μέρος ο συμπατριωτών μας μπορεί να μην θέλει να την ακούσει. Ναι, βέβαια. Από εκεί και πέρα δεν τάξαμε κάτι, γιατί ξέρουμε ακριβώς σε τι περιβάλλον κινούμαστε. Λέμε καθαρά ότι δεν υπάρχουν σωτήρες. Το μόνο, τέλος πάντων, ούτε μαγικές λύσεις. Και αυτό που υπάρχει είναι ο δύσκολος αλλά όμορφος αγώνας για μια αξιοπρεπή ζωή. Ένας αγώνας που απαιτεί αυταπάρνηση, όπου την έχουν τα μέλη και οι εκλεγμένοι της λαϊκής συσπήρωσης για να αντιμετωπίσουν και ζητήματα ακόμα και των λειτουργιών των υπηρεσιών του Δήμου, πολύ δε περισσότερο στο να αναδείξουν ζητήματα στον κοινωνικό στίβο. Είναι τέλος πάντων ένας αγώνας χωρίς προσωπικές σκοπιμότητες, χωρίς μεγάλα λόγια.
Και εν πάση περιπτώσει, εμείς αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε τα προηγούμενα χρόνια και αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και το επόμενο διάστημα είναι όχι να αναλάβουμε με ανάθεση να λύσουμε ζητήματα. Είναι ότι προσπαθούμε να ενημερώσουμε, να κινητοποιήσουμε την κοινωνία και αν θέλετε εκεί που κατορθώσαμε να έχουμε βήματα σε θετική κατεύθυνση, όπως για παράδειγμα χρηματοδοτήσεις για τις συντηρήσεις των σχολικών συγκροτημάτων, για τις αθλητικές υποδομές, είναι εκεί που καταφέραμε και βάλαμε σε μία μικρή, αν θέλετε, κίνηση την εκπαιδευτική κοινότητα και την αθλητική κοινότητα του νοσιού. Και υπάρχουν, έχουν γίνει βήματα σε πολύ σημαντική κατεύθυνση, τα οποία δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει. Μάλιστα. Άρα από αυτή την άποψη πρέπει να γίνει μια επιλογή για τον τρόπο, για την αντίληψη που έχει ο καθένας για την τοπική διοίκηση και το πώς παρεμβαίνει, πώς αναδεικνύει και πώς αγωνίζεται να λύσει ζητήματα. Και βέβαια αυτό το κάλεσμα δεν έχει να κάνει μόνο με την Κυριακή σε λίγες μέρες, έχει να κάνει πολύ περισσότερο με τον αγώνα και την προσπάθεια μετά τις εκλογές. Όποια κυβέρνηση κι αν είναι, η πολιτική που θα εφαρμοστεί λίγο πολύ έχει το ίδιο, είναι στον ίδιο παρανομαστή. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα δούμε όλα την Κυριακή. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και μετά την Κυριακή θα τα και δούμε. Και μετά την Κυριακή, έχετε γιατί δίκιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εδώ μετά την Κυριακή. Εμείς δεν αυτοπροσδιοριζόμαστε, δεν αρχίζει και δεν τελειώνει η ζωή μας και η παρουσία μας και η δράση μας με το αν θα έχουμε ή αν δεν θα έχουμε τον Δήμαρχο την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Και αυτό το ξέρουν οι Καριώτες. Μάλιστα. Γι' αυτό τους καλούμε να κάνουν μια επιλογή, ώστε να υπάρχει ένα ακόμα όπλο στα χέρια τους. Οι υπόλοιποι εξαφανίζονται στο μεσοδιάστημα των εκλογών. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Να είστε καλά.